Λευτέρη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω σαν Λευτέρη, αλλά δεν χαίρομαι καθόλου που θα μου μιλήσει για το Σώρα. Δεν στο κρύβω ότι είναι θλιβερό το να συζητάμε ακόμα για το Σώρα. Όμως έχεις να μου πεις κάποια πράγματα και έχουν ίσως ενδιαφέρον. Καλώς ήρθες στη Ρόδο, δεν ξέρω πότε σε αφήσανε, γιατί από ό,τι θυμάμαι, σαν πράκτορας της Μοσάντη, είχες φάει μια μήνυση από τη Βίκη Χαραλάμπους, ναι. Από την οποία εγώ ήμουν πράκτορας του CIA, νομίζω. Ναι, και εγώ στη Μοσάντη. Όχι, KGB, εγώ και CIA ο Γελτουρίδης. Ναι. Αλλά έκανε μήνυση σε μένα και σε σένα. Ναι. Ότι όντως είμαστε πράκτορες. Για πες μου πέρα κάτι. Και φυσικά την έχασε λόγω βλακείας, γελούσαν τα τσιμέντα, αλλά εντάξει, αυτό είναι κάποιο το επίπεδο και κάποιων ανθρώπων. Ναι. Ίσως το λάθος μας ήταν ότι δεν της κάναμε μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Νομίζεις ότι ο βρεγμένος φοβάται τη βροχή. Αυτοί είναι, οι άνθρωποι είναι όχι βρεγμένοι. Αυτοί είναι, έχουν πάει μέχρι το λαιμό στη θάλασσα. Δεν νομίζω η σταγόνα να τους πειράξει. Είναι πολύ τυχεροί που γλίτωσαν από την πρώτη φάση της δικαιοσύνης. Νομίζω, αν δεν ήταν έτσι φτιαγμένη η ποινική δίωξη που δεν νοιάζονταν τόσο για το Σώρα, ότι δεν θα γλιτώνανε. Τι έγινε τελευταία στο δικαστήριο του τελευταίου φύγες? Κοίταξε, ο Σώρας είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 4 χρόνια φυλακή για την ψευδή καταμήνυση, την ψευδορκία κατά του σεισμηνής που κατάθεσε κατά των πολιτικών. Έκανε μία μήνυση κατά του Πρόεδρου Δημοκρατίας, κατά των 300 βουλευτών, κατά του Σαμαρά τότε του Πρωθυπουργού, ότι δεν παίρνουν τα λεφτά του Βόσνη. Μάλιστα. Την έχασε και το δημόσιο του άσκησε ποινική δίωξη για ψευδορκία και ψευδή καταμήνυση. Εσύ πάλι μάρτυρας εδώ μεταξύ. Κοίταξε, πρωτόδικα. Εγώ είχα πει στο δικαστήριο ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος εγώ να πάω σαν μάρτυρας. Εγώ δημοσιογραφικά ασχολήθηκα με την υπόθεση. Ναι. Ούτε οικονομολόγος είμαι, ούτε εκπρόσωπος του Σαμαρά, ούτε εκπρόσωπος των βουλευτών. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος να πάω. Και μάλιστα το έχω γράψει και σε αυτό που το δημοσίευσε εσύ. Ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται, η πρόεδρος του είχε πει: αυτόν έχουμε για μάρτυρα, με αυτόν θα πορευτούμε. Και πραγματικά με ξανακάλεσαν στην έφεση. Πάλι χωρίς λόγο, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή δεν εμφανίστηκε κανείς από το δημόσιο. Δεν εμφανίστηκε ούτε ένας βουλευτής, ούτε ένας πρώην βουλευτής, ούτε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κάποιος δεν φίλε, ένα από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Αντώνιο δεν ήρθε. Κανένας δεν ήρθε, τον κάλεσαν. Δεν νομίζω να το ήξερε καν. Γιατί την άλλη φορά τον κάλεσαν. Του κάλεσαν την άλλη φορά, ήταν μάρτυρας. Ναι. Μάρτυρας και αν δεν ήταν Αντωνίου, δεν θα εμφανίζονταν το δημόσιο. Γιατί ενημέρωσε το ελληνικό δημόσιο ότι δεν εμφανιστεί κάποιος του Υπουργείου Οικονομικών, θα τους κάνει μήνυση για παράβαση καθήκοντος. Γι' αυτό ήρθαν. Αλλιώς δεν θα εμφανιζόταν κανένας. Το θυμάμαι. Εντάξει. Οπότε σε αυτή την πρωτόδικη απόφαση είχε φάει 4 χρόνια, χωρίς αναστολή γιατί δεν είχε λευκό ποινικό μητρό, με ανασταλτικό χαρακτήρα προς την έφεση, έκανε έφεση. Πήγε φυλακή βέβαια για την άλλη υπόθεση, για την απόπειρα απάντηση κατά του ελληνικού δημοσίου και τώρα ήρθε η ώρα να δικαστεί η έφεση. Ναι. Η διαφορά βέβαια τεράστια. Πρωτόδικα είχε 150 άτομα, με φτύνανε, βρίζανε τη μητέρα μου, λέγανε θα με σφάξουν, μου κάνανε κάτι τέτοια. Λέγανε στους αστυνομικούς καταγράφω με το κινητό μου για να βάλω τον αστυνομικό να έρθει να δει το κινητό μου. Είχαν μαζευτεί όλοι μαζί και κάνανε επεισόδια για... Είχε διακοπεί 4 φορές η δίκη λόγω επεισοδίων. Μετά βγήκαν απ' έξω, είπαμε όμορφα τον όρκο. Αυτό που είχαμε πει ότι ήταν αγέλη, ουσιαστικά σαν αγέλη. Ναι, και περιμένουν να βγω έξω για να τα περαιτέρω. Αλλά με φυγάδευσε η αστυνομία. Ήταν ωραία. Ενώ αυτή τη φορά είχε 5 άτομα. Μπα. Γιατί? Γιατί αυτά που ακούστηκαν αυτή τη φορά δεν συνέφεραν. Οπότε είχε 5 άτομα. Αυτή τη φορά ο δικηγόρος του Σώρα είπε ότι πρόκειται περί απάτης, μιας χαζής απάτης, ότι φράγκο δεν υπάρχει από τα λεφτά του Σώρα, από του Βόσνη, ότι ο Σώρας καταλάβει τη βλακεία που έλεγε, ότι δεν πρόκειται να το παραλάβει στο μέλλον γιατί είναι καλό παιδί πλέον. Τι είναι Σώρα? Βέβαια. Αυτά είπε ο δικηγόρος σου. Ναι, είτε. Δηλαδή ήταν σε συνεννόηση προφανώς με το Σώρα. Προφανώς. Ότι δεν υπάρχουν λεφτά, ότι αυτά είναι μια σαχλαμάρα. Εγώ βοήθησα όσο μπορούσα, συμφώνησα ότι πρόκειται περί μιας βλακείας. Δεν μπορείς να αποκλείσεις όλη την περίπτωση ο δικηγόρος να πήρε πρωτοβουλία γιατί από αυτά χωρίς να ξέρει ο Σώρας τίποτα. Α, δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι με ρώτησε ο πρόεδρος αν πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι ευήθης. Εγώ είπα ότι από ό,τι φαίνεται, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά από ό,τι φαίνεται από αυτό που βλέπω, μια ευήθεια υπάρχει. Εντάξει, αυτό είπα, ότι πρόκειται με βλακεία, συνωνυσία, χαζομάρα, ότι ο Σώρας άμα το ρωτήσει για τις μηνύσεις που υπέβαλε στους πολιτικούς, δεν νομίζω να ξέρει τι γράφουν μέσα. Και 10 φορές τις διαβάσει πάλι δεν ξέρει τι γράφουν μέσα.
Δηλαδή έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια να τον περιέξει αμαλακά. Όχι, αυτή είναι πραγματικότητα, ρε φίλε. Αλλά απλώ ονομάζοντά τον, α πούμε, ευήθηκε. Όχι, κοίταξε. Τουλάχιστον. Αυτή ήταν μια μήνυση των πολιτικών ουσιαστικά, για ψευδή καταμήνυση, του δημοσίου εκ μέρου των πολιτικών. Κατά μισή ώρα, τι σχέση έχω εγώ με του πολιτικού. Εγώ θα πάω να καλύψω το αν έχει δίκιο ή όχι η Λιάνα Κανέλη, ο τάδε βουλευτή, ο Γεωργιάδη, ο Άδωνη. Που ήταν μάλιστα έχει κινηθεί και ποινική δίκη εναντίον του και η Βουλή δεν αποφάσισε να πάει στο δικαστήριο. Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνω εγώ δηλαδή. Να πάω να είμαι εγώ ο Λευτέρης, ο αντιπρόσωπος των πολιτικών, τους οποίους εγώ πρώτος θέλω να εξαφανιστούν από τη χώρα. Δεν κατάλαβα. Αυτό ουσιαστικά, όταν είσαι μάρτυρας σε μια υπόθεση στην οποία οι αντίδικοι δεν έχουν καμία σημασία για σένα, δεν διασκεδάζεις και λίγο. Καλά, όντως. Ο ένας είναι ένας πάμφτωχος, όποτε πάει στο δικαστήριο, απόφυτος δημοτικού που αγγλικά δεν γνωρίζει. Και οι άλλοι είναι οι πολιτικοί που δεν νοιάζονται καν για τον εαυτό τους, έτσι. Για να έρθουν στο δικαστήριο να αποδείξουν τουλάχιστον ότι είναι όχι άθρωποι, ότι να διεκδικήσουν την προστασία των πολιτών. Κοίταξε, έχουμε πει την άποψή μας. Εγώ τουλάχιστον έχω καταθέσει για τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί αδιαφορούν, είναι αυτό που λέμε. Τους στείλουν και νομίζουν ότι ψηφίζουν. Ναι, φίλε, αλλά όταν όμως κάποιος εξαπατά τους πολίτες και λόγω του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίκη στη ώρα, δεν καταδικάστηκε την εξάπαση των πολιτών, γιατί οι πολίτες δεν τον μήνυσαν για απάτη. Αυτοί που τα θύματα δεν τον μήνυσαν για απάτη και γι' αυτό δεν καταδικάστηκε. Τουλάχιστον οι πολιτικοί θα έπρεπε, αφού αλλάζουν τον ποινικό νόμο και τον κάνουν όπως θέλουν, τον ποινικό κώδικα, να έρθουν στο δικαστήριο και να απασπίσουν τουλάχιστον τα συμφέροντα του κόσμου. Ούτε εκεί. Σε μήνυση εναντίον τους, εξαφανισμένοι οι πάντες. Ακόμα και αυτοί που εμφανίζονται και φωνάζουν και κραυγάζουν ότι είναι υπέρ του λαού. Κανένας. Σου λέει απόλυτη ησυχία. Μάλιστα ο πρόεδρος δικαστηρίου ευχαρίστησε το δικηγόρο του Σόρα και τον πολιτικό πολιτισμό, τον δικονομικό πολιτισμό, λέγοντας ότι δεν περίμενε σε μια αίθουσα ο κατηγορούμενος να αποδεχτεί ότι αυτά που λένε βλακίες, ότι είναι απάτη, ότι είναι ψεύτης. Θα πάρει και εφημομνία στο τέλος της ώρας. Όχι, μα αυτό ο λόγος μειώθηκε λόγω μη ταπεινών ενστήκτων. Ότι ήταν τόσο βλάκας που δεν μπορούσε να εξαπατήσει κανέναν. Και αυτό έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο. Δεν μπορώ, πρέπει να γελάσω, αλλά πρέπει να κάνω. Τι να γελάσεις. Λόγω βλακίας μειώθηκε η ποινή. Αλλά είναι τραγικό όταν ο άλλος σου λέει. Και υπήρχαν και οπαδοί από κάτω, έτσι. Οι πέντε τέλος πάντων. Αυτοί οι πέντε πώς αντέδρασαν. Νομίζω το περίμεναν. Δεν ήταν κάτι που δεν το περίμεναν. Δεν είπαν τίποτα, δεν μιλήσαν, δεν ήταν ας πούμε προκλητικοί, δεν κάνανε κάτι. Όχι, όχι, ίσα. Με ευχαρίστησαν κιόλας για την βοήθειά μου που είπα ότι είναι βλάκα τη ώρα. Και στη συνέχεια έληξε. Εγώ κάθισα μέχρι τέλους, γιατί με ενδιέφερε. Το δικαστήριο ήταν πολύ επίκαιες. Υπήρχε και διάθεση για βοήθεια, αλλά τελικά πήρε 2,5 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή. Τα οποία πρέπει να πληρώσει αν δεν θέλει να τα υπηρετήσει, να μείνει κι άλλο φυλακή. Πόσα λεφτά είναι αυτά, φτάνουν να του βγώσουν τα γραμμάτια. Όχι, είναι 10 χιλιάρικα, δεν νομίζουν να φτάνουν. Πρέπει να βρεθούν λεφτά. Γιατί η κατάσταση οικονομική από ό,τι έμαθα είναι δύσκολη. Και επειδή ο Σόρας πλέον από ό,τι έχω μάθει δεν κάνει και μεροκάματα στη φυλακή. Γιατί, δεν θέλει ή δεν τον αφήνει. Όχι, δεν τον αφήνει σε κελέρες από ό,τι έμαθα. Δεν θα βγει και πιο γρήγορα, θα βγει κάπου τον Οκτώβρη. Του έχουν πάρει και το κινητό, δεν μπορεί να κάνει και. Εκπομπές. Ένα σου πω, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν θέλει να βγει από τη φυλακή. Δεν νομίζω ο Σόρας να μην θέλει, νομίζω οι υπόλοιποι δεν θέλουν να βγει. Όχι, γιατί θεωρώ ότι περνάει καλύτερα μέσα από ότι θα περάσει αν βγει έξω. Δεν το νομίζω. Έχει πολλές μηνύσεις εναντίον του. Έχει και άλλες καταδίκες. Νομίζω περνάει και κάπου τις 100.000 χρέες στο δημόσιο λόγω από τις καταδίκες. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν έχει πληρώσει ούτε τα χρήματα από την καταδίκη για το αυτοκίνητο τη Λεπίδα. Α, ούτε αυτά. Του λεπίδα δεν θα πήρε. Την καταδίκη δεν πλήρωσε. Γιατί έφαγε κάποια χρόνια φυλακή. Το ποινικό, ας πούμε. Η σύζυγός του από ό,τι ξέρω το πλήρωσε. Ο ίδιος όχι. Οπότε μαζεύονται πολλά λεφτά. Καταδικάστηκε για τη δήλωση για τις Παραολυμπιονίκες. Έχει φέγει από εκεί πέρα. Καταδικάστηκε και από τον δικηγορικό σύλλογο του Ηρακλείου. Έχει μαζέψει. Δεν μου λες, αν σου λέγανε πριν από 5 χρόνια ότι αυτή η υπόθεση θα έχει αυτή την εξέλιξη. Και ότι θα πήγαινε στη φυλακή και ότι θα προσπαθούσε να αθωωωθεί λόγω βλακείας, θα το πίστευες. Θα το πίστευα, γιατί φαίνεται ότι εκεί πήγαινε. Να πει ότι πρόκειται περί βλακείας. Η μοναδική που προσπάθησε να καταδικαστεί από μόνη της ήταν η Χαραλάμπους. Μπα. Ναι, ναι.
τόσο ίδια όσο και οι μάρτυρες της στο δικαστήριο το προηγούμενο στο οποίο θεώθηκαν, σκιαγράφησαν μια ομάδα ικανή να εξαπατήσει κόσμο. Νομίζω γλίτωσαν ίσα-ίσα. Απλά το περίεργο είναι ότι και η προηγούμενη καταδίκη του για τα 6 χρόνια δεν ήταν τόσο για τα σώρα. Δηλαδή, εγώ η άποψή μου είναι ότι αλλού πήγαινε το θέμα και κόλλησε και το σώρα μαζί με κάποιους άλλους κατηγορούμενους για να διαμφίσουν έτσι την υπόθεση. Η υπόθεση που κρίθηκε στα 6 χρόνια φυλακή του σώρα ήταν η Τράπεζα Ανατολής. Απλά μαζί καταδίκασαν και το σώρα. Θα σε ρωτήσω για την Τράπεζα. Έτσι κι αλλιώς τελειώνουμε τώρα το σώρα. Θέλω να μιλήσουμε πολύ ώρα ακόμα για αυτόν. Και πολύ μεγάλη τιμή που κάνουμε, εγώ πιστεύω. Κοίταξε, απλά είναι, ο δικαστής με ρώτησε και για τα παιδιά του, δηλαδή τι δουλειά κάνουν τα παιδιά του, πληροφορίες που θέλει για να βοηθήσει περισσότερο. Γιατί η οικογένεια υπόλοιπη, εκτός από ένα-δύο που είναι μαζί του, δεν φταίει κάτι και να υποφέρει. Ναι. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι ο γιος ενός τύπου που λέει ότι έχει δισεκατομμύρια και εσύ να δουλεύεις delivery. Ψυχολογικά όλο αυτό σε ρίχνει. Και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Αν και ο Σόρας από ό,τι φαίνεται να βγει, θα συνεχίσει. Λοιπόν, θυμήθηκα τι να σε ρωτήσω. Τόσα χρόνια που έχουμε ασχοληθεί με την ιστορία, 5-6 χρόνια πόσα είναι. Μας έχουν βρίσει, μας έχουν διδωρήσει, μας έχουν απειλήσει. Τι δεν μας έχουν πει. Δηλαδή τώρα όλα με λίγα, αλλά δεν μιλάει κανείς. Τίποτα, ούτε ένα συγγνώμη. Κάναμε λάθος. Ο άνθρωπος πραγματικά δεν είχε λεφτά, είχατε δίκιο. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας άντρας εξ ονόματος όλων να το πει αυτό. Δεν βλέπω κάποιον να ζητά συγγνώμη. Εγώ ίσα ίσα έχω δικαστήριο στις 30 Σεπτεμβρίου για συκοφαντική δυσφήμιση ενός από τα πρώην μέλη του ΣΟΡΑ. Θα φανεί τι θα γίνει στο δικαστήριο. Αλλά σε αντίστοιχη περίπτωση που είχα κάνει μήνυση σε κάποιον που είχε διανύμει απίστευτα πράγματα για μένα, το δικαστήριο του χώρεσε. Τη συγγνώμη δεν την άκουσα και πολύ δυνατά, να σου πούμε αλήθεια. Δηλαδή, ζήτησε συγγνώμη όμως. Δεν ζήτησε ουσιαστικά συγγνώμη. Ουσιαστικά δεν ζήτησε κανεί συγγνώμη μέχρι σήμερα. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτή την εκδίκαση που έγινε, δεν θα μετράει πια αυτή η συκοπατική δυσφήμιση που σε έχουν κατηγορήσει. Πώς δεν μετράει, μια χαρά μετράει. Εκεί μετράει, θα σε αφώσουν τη συκοπατική δυσφήμιση σε έναν που δηλώνει ο ίδιος ότι είναι ηλίθιος και. Όχι, όχι, δεν είναι του ώρα, είναι από τρίτο άτομο, μέλος της πρώην μέλους της οργάνωσης. Που τον έβαλαν ουσιαστικά να μου κάνει μήνυση. Βέβαια οι δικηγόροι θα θέλουν να του κάνουν ψευδή καταμήνυση και αγωγή στη συνέχεια, αλλά δεν νομίζω να φτάσουμε μέχρι εκεί. Ναι, δίνεις τόπο συνοργή κατά κάποιο τρόπο. Θα δείξει, θα φανεί, αλλά όλα αυτά μου κάνουν τρομακτική εντύπωση. Γιατί όταν κάποιος είναι στη φυλακή και το παίζει χαζός, δεν λέει ότι θα βγω έξω και θα σας κάνω όλους να βελάξετε. Δεν απειλεί τον κόσμο. Ο Σόρας απειλεί ακόμα. Α, λέει ακόμα. Δεν απειλεί. Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένω, μήπως ήταν η πρωτοβουλία του δικηγόρου του και, μπορεί. Και δεν έχει πάρει έγκριση από τον πελάτη. Μπορεί, μπορεί. Δεν το γνωρίζω αν. Ο δικηγόρος είπε ότι συνάντησε τον πελάτη στις φυλακές και ο πελάτης του είπε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάει τέλος. Και είναι τυχερός που έχει το συγκεκριμένο δικηγόρο, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί αν είχε άλλο δικηγόρο θα είχαμε τρεις πολύ περισσότερα χρόνια φυλακής. Δεν έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους δύο, για να μην πούμε τα όνειρα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, πάει ο Σόρας, κλείνει το κεφάλαιο, τέλος. Ελπίζω να μην ξανασυζητήσω, να μην ξανακούσω ποτέ γι' αυτό. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Είναι αυτό που έχει να κάνει με την Τράπεζα της Ανατολής, δηλαδή σε ποια κατάσταση, σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή η ιστορία. Ακούστηκε ότι πήρε λεφτά και καθάρισε και τελείωσε και οι άλλοι. Τ' άκουσα κι εγώ. Τ' άκουσα κι εσύ. Λοιπόν, πες μου λοιπόν, σε ποιο σημείο είναι αυτή η ιστορία με την Εθνική Τράπεζα που έχει αρχίσει αυτή η διευκρινιστική δαμηνήσεων αγωγών και στου παγκεμούπε, και να δούμε τι πρόκειται να γίνει στο εκεί μέλλον. Κοίταξε, μηνύσεις δεν έχουν γίνει κατά της Εθνικής. Είχαν γίνει παλιότερα δύο μηνύσεις για μη επίδειξη εγγράφων, για παραβίαση δικαστικής απόφασης, αλλά δεν έχουν γίνει στην ουσία μηνύσεις για απάτη. Εμείς προσπαθήσαμε, τουλάχιστον αυτό το βλέπουμε σαν μια σφοδρή αντιδικία. Γνωρίζουμε ποια είναι η Εθνική, γνωρίζουμε το μέγεθος της Εθνικής, τη δύναμη της Εθνικής και στη δικαιοσύνη, γιατί οι μεγάλες εταιρείες έχουν μια δυναμική διαφορετική στη δικαιοσύνη. Πρόκειται περί ενός τρελού κυνηγητού μαγισσών. Γνωρίζουμε την υπόθεση, είναι μια δικαστική υπόθεση, δεν είναι μια υπόθεση που θα πάρουμε τα λάβαρα να βαράμε την πόρτα της Εθνικής. Εντάξει. Η Εθνική θα πρέπει να κριθεί από τον κόσμο που την χρησιμοποιεί, από τους καταθέτες της, από τον λαό, από αυτούς. Για το συγκεκριμένο θέμα όμως, πρόκειται για μια υπόθεση απάτης σύμφωνα με αυτά που πιστεύουμε. Η μόνη λύση λοιπόν, η μία είναι να λες φταίνε
οι Rothschild φταίνε οι εξωγήινοι και να μην διεκδικείς ποτέ το δίκιο σου και να κάνεις μηνύσεις σε άσχετους, αλλά ποτέ σε αυτό που έχει τη δύναμη. Και η άλλη επιλογή είναι να κάνεις επί της ουσίας μήνυση για αυτό που σε αφορά και να περιμένεις την όποια ελληνική δικαιοσύνη να αποφασίσει. Ποια δίκαια κρίνει τώρα? Κοίταξε, υπήρχαν δύο μέτωπα. Το ένα είναι είχε γίνει μια εκουσία δικαιοδοσία για να οριστούν οι καθαριστές που βρίσκεται στο δεύτερο βαθμό, σε έφεση, έχει δικαστεί και αναμένουμε μέρα με τη μέρα την απόφαση. Αυτό έχει ξεκινήσει από το Σόρα, ο οποίος δεν είχε σχέση με εμάς, καμία σχέση. Ο Σόρας παραιτήθηκε σε αυτό, μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν μαζί του. Και στη συνεννόηση είχαν αφήσει 4 δικούς τους να ερημοδικαστούν, να δικαστούν από την Εθνική χωρίς δικηγόρο. Όταν λοιπόν αυτό το είχε δει ο Γιάννης Καραμιχάλης, μας πρότεινε να ενώσουμε μία αίτηση μαζί με αυτήν, για να μην αφήσουμε την Εθνική να κλείσει την υπόθεση. Γιατί εκεί πήγαινε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Μπορεί να το κάνανε λόγω βλακείας. Μπορεί να το κάνανε κατά λάθος. Ταιριάζει κιόλας. Ναι, μπορεί να το κάνανε και επίτηδες. Και επίτηδες, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να παραιτήσει 30 άτομα και να αφήσει 4. Από ένα δικόγραφο. Τέλος πάντων, το δικάσαμε και τώρα είναι στη φάση της έφεσης και παράλληλα υπήρχε και μία αγωγή κατά της Εθνικής για συγκεκριμένα μικρά ποσά για μία μετοχή. Η αγωγή αυτή ήταν σε πρώτο βαθμό και οι δικαστές αποφάσισε, μάλλον το πολυμελές αποφάσισε, ότι θα πρέπει να διακοπεί η πρόοδος της δίκης μέχρι να αποφασιστεί αν η καθάριση έχει τελειώσει. Τελεσίδικα. Αναμένουμε λοιπόν τη μία για να δούμε πώς θα κινηθούμε στην άλλη. Αυτά τα κάναμε ταυτόχρονα, τα σχεδιάσαμε ταυτόχρονα, έτσι ώστε όταν τελειώσει η φάση της εκουσίας, να μην χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την αρχή την υπόθεση για την αγωγή, για τη διεκδίκηση δηλαδή του υπολείπου της εκαθάρισης. Απλά οι κινήσεις που κάνουμε δεν γίνονται για το επόμενο μήνα. Τις σχεδιάζουμε γιατί γνωρίζουμε τη δύναμη της Εθνικής. Ναι. Ξέρουμε ότι η Εθνική. Ένα σκάκι με δύσκολο αντίπαλο είναι. Ένα σκάκι που περιμένεις να χάσεις. Ναι, αλλά πώς θα κερδίσεις χάνοντας. Όταν σου έλεγα αυτό, δεν το δεχόσουν. Ναι, αλλά πώς θα κερδίσεις χάνοντας. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Γιατί εδώ η υπόθεση δεν είναι να χάσεις και να αλλάξεις δικηγόρο και να πας να κάνεις να αυτοπεριπολιθείς και στην Εθνική. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που στο δικό μου μυαλό περιλαμβάνει και τις ήττες. Οι ήττες αυτές νομίζω ότι έχει καταλάβει η Εθνική. Δεν είναι για το καλό της Εθνικής. Αν συγκρίνεις σήμερα το 2020 με το 2011, η θέση της Εθνικής είναι πολύ επιβαρημένη από το 2011. Και αυτά που έχουν προκύψει από την πίεση υποθέσεων, οι οποίες δεν πήγαν πουθενά. Προδόθηκα για παράδειγμα στην έφεση, στην εκουσία, ένας δικαστής αποφάσισε ότι είχε τελειώσει η καθάριση χωρίς συλλογισμό, χωρίς υπογραφή συλλογισμό, με ξενόγλωση εφημερίδα η οποία είναι πλαστή, στην οποία δεν υπήρχε καν χαρτί που λέει ότι είναι γνήσια. Εμφανώς πλαστή, έτσι. Με ξενόγλωση εφημερίδα κιόλας, η οποία δεν είχε μεταφράσει σε ελληνικά, γιατί δεν την κουμπά κανένας. Τα οποία δεν παίρνουν στα δικαστήρια. Και όμως ο συγκεκριμένος δικαστής κάνει άλματα στο κενό και έβγαλε την απόφαση που έπρεπε. Αυτό όμως στο δεύτερο βαθμό θα συνέφεσαι. Θα πάει και στον Άριο Πάγο. Είναι δεδομένο ότι θα πάει στον Άριο Πάγο. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν και συνέχεια. Και προφανώς στον Άριο Πάγο θα το πάτε εσείς. Η πλευρά δηλαδή των. Όποιος χάσει. Δεν είναι και σίγουρο. Εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω με τον νόμο των πιθανότητων μάλλον η Εθνική θα κερδίσει. Εμάς νομίζω μας πειράζει αν θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε. Όχι. Εμείς το έχουμε σχεδιάσει για να μην μας πειράζει αν θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε. Ναι, η Εθνική χάνει, δεν χάνουμε εμείς. Είναι διαφορετική η φιλοσοφία τώρα έτσι πως το λες. Πριν από λίγο καιρό που σου έλεγα εγώ ότι κατά πάσα πιθανότητα η Εθνική θα την πάρει την ιστορία γιατί έχει δύναμη. Γι' αυτό μην είσαι σίγουρος. Άλλα μου λέγες. Για παράδειγμα. Μπορεί να το πάει να πέσουν στα μαλακά, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν υπάρχει μαλακά στην ιστορία. Σε αυτήν την ιστορία υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να την αχτείς. Να κάνεις λάθη, να κάνεις βλακίες, να πιστέψεις απαταιώνες, όπως κάποιους γνωστούς μου, να τους πιστέψεις, να κάνεις βλακίες, να βρεθείς υπόδικος, να βρεθείς σε δύσκολη θέση. Από τη δυσκολία της υπόθεσης, να κάνεις βήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται, να κάνεις παρανομίες στην ουσία και εκεί να σε βρουν έτοιμο και να σε διαλύσουν. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσέχεις.
Ειδικά όταν περιστοιχίζεις από απατεώνες. Και σε αυτή την ιστορία έχει πάρα πολλούς απατεώνες. Εντάξει. Εδώ λοιπόν εμείς, όταν το ξεκινήσαμε, βλέπεις, εμείς δικηγόρο δεν αλλάζουμε. Έχουμε δει δικηγόρο 7 χρόνια, 9 χρόνια. Ούτε πρόκειται ποτέ να αλλάξουμε δικηγόρο. Ποτέ. Αυτές δεν είναι αποφάσεις που πάρθηκαν χθες για σήμερα. Όχι, μα εντάξει, και όταν μια ομάδα πάει καλά, δεν αλλάζει προπονητή, ας πούμε. Πάει, δεν πάει καλά, γιατί ο στόχος μας είναι άλλος. Και θα το καταλάβει η Εθνική σιγά-σιγά, νομίζω το καταλαβαίνει σιγά-σιγά. Πας σε ένα σημείο που θα πρέπει να κριθεί εάν θα φτάσει στο σημείο το ελληνικό κράτος μέσω της δικαιοσύνης να αποφασίσει για βασικές έννοιες δικαίου. Δηλαδή, εάν θα αποφασίσει ότι μια τράπεζα μπορεί να εξαγοράζει μια άλλη και να κλέβει τους μετόχους. Αυτό όμως αφορά θεμελιώδεις λήθους της δικαιοσύνης. Δεν είναι μια αποφασούλα που θα κρυφτεί κάτι το χαλάκι. Είναι μια αποφασούλα που θα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά για να ξεσκίσουν στον άλλον. Επομένως, οι αντιδικίες θα μεγαλώσουν και δεν είναι αντιδικίες με εμάς. Είναι αντιδικίες ανάμεσα στις τράπεζες που θα χρησιμοποιήσουν τις αποφάσεις. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Και είναι άλλο να ένας δικαστής να σε χαϊδέψει και άλλο να σε χαϊδέψει ο άλλος πάγος. Το διακύβευμα και ο τρόπος, όχι επηρεασμού, αλλά να γίνεις πιο γλυκός, μεγαλώνει και δυσκολεύει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Για μας δεν είναι κοστοβόρο. Εμείς μια χαρά τα έχουμε σχεδιάσει, μια χαρά χαιρόμαστε. Βλέπουμε την τράπεζα να χτυπιέται, να έχει να κάνει με 500 τρελούς, να, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εμείς μια χαρά είμαστε. Εμείς βλέπουμε την τράπεζα, η τράπεζα χτυπιέται, δεν χτυπιόμαστε εμείς. Δεν κυνηγάνε εμάς. Εμείς κυνηγάμε την τράπεζα. Και όλο αυτό έχει ένα τέλος. Έχει ένα τέλος. Το οποίο δεν θα αρέσει την τράπεζα, αλλά εκεί πάει. Εκεί πάει και δεν σταματάει. Γι' αυτό κάνουμε και νομικές ενέργειες. Όλο αυτό όμως λοιπόν για να σχεδιαστεί πήρε κάποιο χρόνο, πήρε κάποια έρευνα. Αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αρκετές χιλιάδες ώρες προσωπικού χρόνου. Όχι από μένα, από πολύ κόσμο. Nice. Εντάξει. Έχει λοιπόν μια στόχευση και δεν είναι μια βλακεία που αποφάσισα εγώ να ζητήσω 703. Γιατί πρόσφατα κάποιος μου είπε ότι εγώ δημιούργησα τόσο ώρα. Μέσω της Τράπεζας Ανατολής. Τα ακούω και αυτά. Λες και εγώ γνώριζα τόσο ώρα πριν το 11. Εγώ μέχρι που είδα τόσο ώρα στον Τεδεφιλόπουλο δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Δεν τον είδα μάλλον γιατί τον κρύβανε. Όταν άκουσα την υπόθεση του Τεδεφιλόπουλου, βάρουσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Έλεγα να τον αυτοί οι άνθρωποι να λένε τις βλακίες. Ποιον εξυπηρετούν την εθνική. Σαν υπόθεση λοιπόν είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Αλλά εάν συγκρίνεις το 2011 με το 2020, σε αυτή τη δεκαετία τα λάθη που έχει κάνει η εθνική είναι αυτά που έχουν δώσει λάδι στη φωτιά. Μιλάμε για πλαστογραφίες, μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κρυφτούν πια, μιλάμε για πράγματα τα οποία θα μείνουν δημόσια για πάντα. Και φυσικά για μια δικαστική εξέλιξη η οποία θα φτάσει σε ένα τέλος. Περίμενε, είναι περίεργο να δω τι απόφαση θα βγάλει το δικαστήριο όταν υπάρχουν τέτοια αδειάσια στοιχεία περί απάτης, περί πλαστογραφίας. Δεν το καταλάβω. Κάτι που μου είχε πει ο Γιάννης Καραμιχάλης, ο δικηγόρος, και το είπε και στο δικαστήριο βέβαια, στο δικαστήριο πρόσφατα, πώς μπορώ εγώ να λέω ότι είναι κάτι πλαστό και να μην διώκομαι εγώ ή να διώκεται αυτός που έχει κάνει πλαστογραφία. Και το δικαστήριο να ακούει ότι κάποιος πλαστογράφησε και να λέει: «Οκ, εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει». Ενώ σε άλλες υποθέσεις, αν κάποιος πλαστογραφήσει κάτι, δεν έχουν μαζέψει. Ή τον έναν ή τον άλλον. Ή αυτό που λέει ότι είναι πλαστό και δεν είναι. Ναι. Ή αυτό που πλαστογράφησε. Σε αυτήν την υπόθεση μπορεί να λες στο δικαστήριο είναι πλαστογράφοι πατεώνες και το δικαστήριο να είναι λες και λες ότι αύριο είναι Δευτέρα. Δεν έχει τα ίδια τα ανακλαστικά. Γιατί πρόκειται για την Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα. Αυτά όμως τα γνωρίζεις από την αρχή. Δεν θα πάω εγώ να χτυπάω την πόρτα της Εθνικής και να λέω δώστε μου το κτίριο ή βγείτε έξω την δικιά μου. Αυτά είναι τρέλες. Είναι άλλη λοιπόν η δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης και είναι άλλο που πρέπει να ακούς τους δικηγόρους σου, πρέπει να ακούς αυτούς που γνωρίζουν περισσότερα από σένα νομικά. Γι' αυτό πάμε στη δικαιοσύνη. Αλλιώς θα παίρναμε τα όπλα. Εντάξει. Και είναι άλλο να το παίζεις δισεκατομμυριούχος, να κάνεις θρησκείες, να κάνεις ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ωραία. Οπότε να μένουμε, για παράδειγμα, ένα βασικό πράγμα είναι ότι ακόμα και στην πρωτόδικη απόφαση, αυτή που αποφάσισε να διακόψει την πορεία της δίκης μέχρι να αποφασιστεί από το άλλο δικαστήριο αν έχει γίνει η καθάριση,
αναγνωρίζει ότι η Αιγυπτιακή εφημερίδα που δημοσίευσε τον εσολογισμό της Εθνικής δεν επηρεάζει την εκαθάριση, γιατί δεν προέρχεται από, από έναν εσολογισμό με υπογραφή, είναι υπόγραφο εσολογισμός. Και αυτό το λέει στο σκεπτικό της η δικαστής. Αυτό δεν είναι καλό για την Εθνική Τράπεζα. Είναι κακό. Μπορεί να έχει άλλα καλά βέβαια για την Εθνική, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο κακό. Αυτό το κακό θα μπορούσε να μην υπάρχει αν δεν είχε φτάσει η υπόθεση εδώ. Δυστυχώς πάει βήμα-βήμα και κάθε βήμα εμάς δεν μας πειράζει, δεν μας λείπει το φαγητό. Είναι σαν να έχεις ένα χωραφάκι και σκαλίδες και όλο βρίσκει κάτι, ας πούμε, ένα πετραδάκι από κάτω, άλλο ένα πετραδάκι πιο κάτω και όλα είναι σε βάρος τους. Και όλα είναι σε βάρος τους, ναι. Κοίταξε, εμάς δεν μας νοιάζει γιατί δεν έχουμε επενδύσει τη ζωή μας αυτό. Ναι, δεν περιμένω εγώ από την Τράπεζα Ανατολής. Εγώ τους έχω πει ένα ευρώ και μια συγγνώμη. Ζητήσε συγγνώμη στον παππού μου που τον κοροϊδεύανε όταν έλεγε ότι είχε μετοχές. Λογικό, ναι. Και εμένα δεν με πειράζει. Ένα ευρώ. Από αυτό θα ζήσω. Αυτό περιμένω. Εντάξει, άμα σου δίνανε 300.000 ευρώ στην μετοχή, δεν θα σε κάλαγε. Ξέρεις την κατάρα αυτό μου έχουν κερδίσει λεφτά. Λεφτά που δεν το αξίζουν, ναι. Φίλε, ένα ευρώ να δίνανε. Καλά, ξέρω τι θέλω να πεις. Ένα ευρώ και να ζητήσω συγγνώμη. Εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα. Ναι, μα δεν το κάνω γι' αυτό. Το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά κατάλαβες τι είπα. Δηλαδή, άμα σου βγάλει το δικαστήριο μια απόφαση ότι υπάρχει κύριε 300.000 ευρώ και θα πεις δεν τα θέλω. Εγώ 400.000 θα τις δώσω. Θα τις κρατήσω. Α, δεν ξέρω. Εγώ στο υπόσχομαι από τώρα. Όχι. Εγώ άμα τις κέρδιζα θα τις κάταγα. Γιατί έχω ανάγκες. Εγώ έχω φροντίσει να μην έχω ανάγκες για να χρειάζομαι χρήματα. Εντάξει, εγώ έχω ανάγκες. Πρόσεξε. Δεν έχω ανάγκες. Εκτός από την Τρόπολη, δεν έχω άλλες ανάγκες. Ναι. Οπότε δεν είναι κάτι ότι θα καώ σύντομα και η Εθνική έχω δάνεια. Ούτε καν κάρτα δεν έχω. Ναι, εντάξει, ούτε και εγώ τα έχω αυτά. Αλλά... ούτε καν πιστοτική κάρτα δεν έχω. Ναι. Δεν έχω πάρει ποτέ μου δάνειο. Δεν έχω πάρει ποτέ μου κάρτα. Δεν έχω φτάσει κανέναν. Δεν πρόκειται να έχω φτάσει κανέναν γιατί δεν θα χρειαστεί να πάρω κάτι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος ζωής που στην εξέλιξη του σε κάνει λιγότερο προβληματικό και εύκολο να σε σκίσουν από την άλλη πλευρά. Εντάξει. Ακόμα και πριν ξεκινήσει αυτό, το πώς θα με σκίσουν το έχουμε ήδη προβλέψει. Γιατί περιμένω φυσικά ότι με έχουν ψάξει από την Εθνική, έτσι. Το γνωρίζω ότι με έχουν ψάξει. Γιατί μετά από κάποια χρόνια αρχίζουν να αποκτάζουν γνωστούς και στην άλλη πλευρά, αρχίζουν να εμφανίζονται άνθρωποι που δεν μιλούσαν και αρχίζουν να μιλάνε. Ένα παράδειγμα το οποίο δεν το έχουμε πει πουθενά είναι ότι ένα αρχείο στο Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας έγινε διαθέσιμο, το οποίο είχε ασχοληθεί με την Τράπεζα Ανατολής. Σκέψου τώρα να πηγαίνει σε μια υπηρεσία της Γαλλίας, του Υπουργείου Οικονομικών, και να σου λέει, ναι, είχαμε σκανάρει πριν από 10 χρόνια κάποια έγγραφα. Κάποιος ζήτησε κάποια έγγραφα τα οποία σκαναρίστηκαν. Και να σε στέλνει το Υπουργείο Οικονομικών και να σου λέει, έχω και ένα κουτί με έγγραφα. Ή να βγαίνουν σε δημοπρασία έγγραφα. Να βγαίνουν στη δημοπρασία έγγραφα της Τράπεζας Ανατολής από οίκους δημοπρασιών. Υπάρχουν στοιχεία που δεν μπορεί όλα να τα συγκρατήσει η Εθνική. Ναι. Και αυτά βγαίνουν, δεν τα βγάζουμε εδώ και κάποιο διάστημα, γιατί είδαμε ότι όταν βγάζαμε στοιχεία βοηθούσαμε ανθρώπους να αυτοανατιναχτούν. Δηλαδή κάποιος που έβλεπε τα στοιχεία έλεγε, ω, θα γίνω πλούσιος. Ναι. Ξεκινούσε να εκμεταλλευτεί τα στοιχεία που δίναμε και στην πορεία δημιουργούσε πρόβλημα και στους υπόλοιπους και στον εαυτό του. Είναι σαν να του δίνει ακόμα τη δυναμίτη. Και δεν ξέρει να το διαχειριστεί και την άζεται και παίρνει και του υπόλοιπου μαζί. Αυτό λοιπόν δεν το ξανακάνω. Τελείωσε. Ωραία, ωραία. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν. Σε αναμονή, ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.